Ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρουσία σας. Η παρουσία σας εδώ είναι αντιπροσωπευτική της μεγάλης δύναμης που αποκτά η Ένωση Κεντρών σε όλη τη χώρα. Γνωρίζετε ότι οι ώρες που διέρχεται η πατρίδα είναι κρίσιμες. Οικονομία, τα δύο παιδιά μας που είναι στην Τουρκία, οι ένοπλες δυνάμεις μας που χρειάζονται επειγόντως ενδυνάμωση, οι συντάξεις του κόσμου που έχουν μείνει πίσω και οι μισθοί και οι ορολογιακές βόμβες που είναι οι άνεργοι και οι 500.000, ίσως και 600.000 νέοι μας που είναι στο εξωτερικό. Όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Εις αυτά, η απάντηση από τα άλλα κόμματα είναι η παραδοσιακή. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ο κύριος Τσίπρας, αφού είπε αυτά που είπε, αφού κατακρεούργησε τα εισοδήματα του κόσμου, αφού υποσχέθηκε έσοδα από τη φοροδιαφυγή τα οποία δεν έφερε, ανάπτυξη την οποία δεν έφερε, τώρα άρχισε άλλο τροπάριο, ότι μετά τον Αύγουστο θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης από πλευράς του πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί και υπόσχεται μειώσεις φόρων. Τώρα, πριν από λίγο, υποσχέθηκε και 600.000 θέσεις εργασίας εντός 3 ετών. Αντιλαμβάνεστε ότι δίνουν υποσχέσεις ανέξοδες και ζητούν εν λευκό την ψήφο του κόσμου για να τον εξαπατήσουν μία φορά ακόμη. Εμπόδιο στην πορεία τους δεν είναι ούτε η γεννηματά, ούτε ο κουτσούμπας, ούτε κανείς. Εμπόδιο στην εξαπάτηση του ελληνικού λαού είναι μόνο η Ένωση Κεντρών. Θα σας πω δύο λέξεις μόνο για το τι είναι Ένωση Κεντρών. Ένα κόμμα όταν είναι πατριωτικό, σέβεται τη θρησκεία, αγαπά πολύ την πατρίδα, δεν είναι δημοκρατικό, υποφέρει λίγο, εξασθενίζει μέσα του το δημοκρατικό συναίσθημα. Αντίστοιχα πάλι, όταν είναι πολύ δημοκρατικό ένα κόμμα, έχει μικρή αγάπη προς την πατρίδα και προς τη θρησκεία. Αυτά πάνε αντίθετα. Δηλαδή βλέπεις δεξιά κόμματα, δεξιά που μιλούν για πατρίδα κλπ, τη δημοκρατία δεν έχουν καθόλου μέσα τους, είναι φασίστες. Αριστεροί πάλι λένε δημοκρατία και δεν έχουν μέσα τους ούτε Θεό, ούτε πατρίδα. Τι είναι η Ένωση Κεντρών? Είναι το κόμμα εκείνο, η ιδεολογία εκείνη που συνενώνει αυτά τα δύο. Το ένα, η πατρίδα, δεν βλάπτει το άλλο, τη δημοκρατία. Όσοι μέσα τους, όσοι έχουν φασισμό μέσα τους, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που είπα. Και νομίζουν ότι το ένα ακυρώνει το άλλο.
Εδώ είναι η τέχνη να κυβερνάς μια χώρα και με δημοκρατία, αλλά και με φοβερή αγάπη προς την πατρίδα. Και σας διαβεβαιώ ότι πλαστήρας Γεώργιος Παπανδρέου, Γεώργιος Μαύρος, αυτήν την κατεύθυνση και την κληρονομιά δίνουν σε εμάς τους νεότερους. Έκαναν συνέδριο εις το Πασόκ και είπανε ότι τους χάλασα το πρωτόκολλο. Δεν είπα ένα χαιρετισμό, να πω συγχαρητήρια, προχωρήστε, μπράβο σας. Πολέμησα να τους θυμίσω τι λάθη έκαναν για να τα διορθώσουν. Όχι για να τους καταδικάσω, για να τα διορθώσουν τα λάθη. Πολέμησα να τους θυμίσω την πραγματικότητα, γιατί ζούσαν και μέσα μια εικονική ατμόσφαιρα. Τους είπα ότι το 1974, το 1974, που εγώ έδινα τη μάχη για το Πασόκ σε όλο τον Πειραιά, στα εκλογικά κέντρα, δεν είδα πολλούς από του 1974 τους ανθρώπους μέσα στο συνέδριο. Και τους λέω, προφανώς πολλοί ήρθατε μετά λόγω εξουσίας. Αυτό δεν τους άρεσε. Αυτό δεν τους άρεσε, κυρίες και κύριοι. Μετά είπα στη γεννηματά ότι είχε ένα πατέρα μεγάλο, σπουδαίο, δεν ήταν κλέφτης κλπ, ο οποίος αν δεν είχε πεθάνει θα είχε άλλη πορεία το Πασόκ ακολουθήσει. Εκεί χειροκροτήσαν όλοι. Αυτό τους άρεσε, χειροκροτήσαν δηλαδή σε μεγάλο βαθμό όλοι, η αίθουσα σηκώθηκε όρθια. Όταν στράφηκα στον Γιώργο Παπανδρέου και του λέω, εσύ τι θέλεις εδώ, εσύ έβαλε στη χώρα αυτό. Κατσουφιάσανε όλοι και άρχισε ένα βρυσίδι εκεί από πίσω τους πίσω. Να ξέρετε ότι και μέσα στο συνέδριο το 70% των ανθρώπων έδειξαν μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό μου. Πολύ μεγάλη αγάπη. Μία μαυρίλα του Γιωργάκη, κάτι οπαδί του Γιωργάκη, παλί εγκάθετη, αυτή ήταν που βρίζανε. Και στήχησε πολύ και στον κύριο Σιμίτη το γεγονός ότι του είπα, έκανε την κίνηση να βάλεις την Ελλάδα στο ευρώ, αλλά δεν έκανε τις μεταρρυθμίσεις και έτσι έγινε η παθογένεια μπετόν αρμέ. Έγινε η παθογένεια και τώρα αγωνιζόμαστε τώρα να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Και κοινού του ξύνησε. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουν μάθει την κριτική. Στα συνέδρια τα μεγάλα των κομμάτων της Ευρώπης πάμε για να ακούσουμε 5 πράγματα, να λεχθούν 5 καινούργια πράγματα, να υιοθετηθούν, να υπάρξει ζήμωση και προβληματισμός. Δεν πάμε να χειροκροτήσουμε τον Α και τον Β. Οι κύριοι ψόφαγαν για χειροκρότημα. Δεν τους το προσέφερα το χειροκρότημα. Η φύση μου είναι να μην είμαι χειροκροτητής. Σας διαβεβαιώνω όμως, όσο και αν τους στηρίξει στις θυμμένες δημοσκοπήσεις ο Μητσοτάκης στους Πασοκτζίδες, η Ένωση Κεντρών στην οριστική δημοσκόπηση την ημέρα των εκλογών θα είναι πάνω από την κυρία Γεννηματά. Έχουμε δυσκολίες, μας κόβουν, δεν αφήνουν τους βουλευτές μας να βγουν στα κανάλια. Κάναμε μία εκπομπή προχθές στην ΕΡΤ, πραγματικά εντυπωσιακή, που τους έφερα πρώτων ευθυνών τους, γιατί δεν καλούν ισοτίμω στην Ένωση Κεντρών. Το ποτάμι έχει λιγότερους βουλευτές, έχει παντού εκπροσώπηση. Η Ένωση Κεντρών δεν έχει σχεδόν πουθενά. Τους έφερα πρώτων ευθυνών τους. Ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ, μετά που με κάλεσε για καφέ, του είπα ότι εγώ διαφωνώ με το να είναι η ΕΡΤ κομματικό μαγαζί του ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει, και εγώ διαφωνώ με αυτό. Λέω, και τι κάνεις. Και τι κάνεις. Λέει, έχω σκοπό
να αποφασίσω στα πάνελ εδώ που γίνονται όλα να είναι από κάθε κόμμα μια επιτροπή για να ορίζουμε ισοτίμως και αναλογικά τη συμμετοχή. Λέω και πότε θα το κάνετε, μετά τις εκλογές? Πότε θα το κάνετε αυτό? Λέει, να, επειδή κάποια ιδιωτικά κανάλια πάνε με τη Νέα Δημοκρατία, αναγκάζεται ο κύριος Παπάς και το πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ, την ΕΡΤ. Μα η ΕΡΤ είναι κρατικό κανάλι. Η ΕΡΤ ανήκει σε όλους μας, δεν ανήκει στον κύριο Παπά ή στον Τσίπρα. Αν θεωρούν ότι δια της προπαγάνδας θα παραμείνουν στην εξουσία, θα βρουν απέναντί τους στην κοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Κάθε φορά η ΕΡΤ να είναι κομματικό μαγαζί των κυβερνώντων. Δεν θα το δεχθούμε αυτό επί πολύ. Το λέω μια και έξω σε όλους. Και κάνανε και άλλη ατιμία. Όταν τελείωσε αυτή η εκπομπή, έβγαλε μια ανακοίνωση το σωματείο τους εναντίον μου ότι στήριξα τον Αμβρόσιο σε κάποια απόφαση δικαστική αθωωτική που είχε με τους ομοφιλόφιλους. Εγώ είχα πει ότι ο Αμβρόσιος έχει εκφύσεως μέσα του την υπερβολή. Αλλά η θρησκεία, όχι μόνο ο Αμβρόσιος και οι 86 ιεράρχες θεωρούν αμαρτία και καλούν σε μετάνοια για την υπόθεση αυτή. Δεν μπορούσε η Εκκλησία να πει μπράβο. Είναι ξεκάθαρα. Εμείς όμως οι πολιτικοί που δείχνουμε ανοχή, που αγαπάμε τις μειονότητες, που φτιάχνουμε συνθέσεις, εμείς προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα και δίνουμε ισότιμα δικαιώματα σε όλους. Αλλά η Εκκλησία πιστεύει ότι είναι αμαρτία. Μα δεν θα υποχρεώσουμε την Εκκλησία να αλλάξει πίστη. Εμείς απλά σαν Ένωση Κεντρών θα σεβαστούμε τη θέση της Εκκλησίας. Δεν θα την απορρίψουμε. Την Εκκλησία, κυρίες και κύριοι, τη μέσα μου την έχω περί πολλού. Και όχι τώρα. Την έχω από τότε που ήμουν νεαρός κατηχητής. Και γνωρίζω και τα λάθη των κληρικών και τις υπερβολές. Και πάντα τους συνιστώ στους υψηλοβάθμους μετριοπάθεια, προσέγγιση της νεολαίας. Συνιστώ άνοιγμα προς το μέλλον, χωρίς να ξεριζώνεσαι από τις αρχές του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι η θρησκεία. Προσδεδεμένη στις ρίζες, αλλά και ανοιχτή, ανοιχτό μυαλί προς την κοινωνία. Εμείς σαν Ένωση Κεντρών το δηλώνω από τώρα. Ό,τι λέει η Ιερά Σύνοδος θα το κρίνουμε μεν, αλλά θα το στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Τον Αύγουστο του 2018 τώρα ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι μπαίνουμε στον χρυσού αιώνα του Περικλέους. Μπαίνουμε. Ότι θα έχουμε τα πάντα, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά έχει υπογράψει 3,5% μέχρι πλεώνασμα μέχρι το 2022. Έχει υπογράψει 2,4% πλεώνασμα μέχρι το 2060 και για 99 χρόνια ξεβράκωμα. Υπερταμείο και ξεβράκωμα. Δεν πληρώνουμε ένα χρεόγραφο, αμέσως θα κάνουν κατασχέσεις. Ο άνθρωπος αυτός, για να ισχυρίζεται ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια, ή είναι άσχετος ή είναι πολύ ψεύτης. Ας διαλέξει τι είναι. Σήμερα είπαν ότι με τον κύριο Καμένο θα πάει ως το τέλος. Μα έτσι κι αλλιώς και τώρα να χωρίσουν, στον Κεάδα θα πάνε και οι δύο. Γιατί τα έχουν ψηφίσει όλα.
έχουν ψηφίσει σε βάρος των απλών πολιτών αυτής της χώρας που επί χρόνια αγωνιζόντουσαν για αξιοπρέπεια. Τον Αύγουστο λοιπόν του 18 περιμένουμε να γίνει η δευτέρα παρουσία του κύριου Τσίπρα. Να γίνει η δευτέρα παρουσία. Να βγουν οι άγγελοι να αρχίσουν να μας δίνουν λεφτά. Οι δουλειές, να στάζει εξ ουρανού το μάνα στις δουλειές. Εγώ τι βλέπω, θα σας το εξομολογηθώ πολύ απλά. Υπάρχει κίνδυνος να γίνουν εκλογές 1 Αυγούστου. Πώς το βλέπω εγώ. Διότι αν τις κάνει τις εκλογές τώρα Ιούνιο, έχει το εξής συμφέρον ο Τσίπρας. Γλιτώνει να προδώσει στο Μακεδονικό και την πάει την προδοσία να την κάνει ο Κυριάκος. Με την Φόφη. Καταλάβατε. Ένα, έχει αυτό το ατού ο Τσίπρας αν κάνει τις εκλογές τώρα. Θα του πει του Κυριάκου υπόγραψε εσύ. Δώσ' το εσύ το όνομα. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή οι ξένοι ζητούν τα κοψίματα μισθών και συντάξεων και η μείωση του αφορολογήτου που είναι για το Γενάρη να γίνει από το Αύγουστο, δεν θα φανερωθεί ότι ο παράδεισος του Αυγούστου του 18 είναι η κόλαση. Προσπαθεί λοιπόν να αποκρύψει την κόλαση πρώτον και να αναθέσει την υπογραφή στον κύριο Μητσοτάκη. Να προσέξει ο Μητσοτάκης, γιατί είναι πολύ μοχθηρός ο Τσίπρας και πολύ πονηρός. Εγώ μόνο αυτό του λέω, τίποτα άλλο. Αν δεν γίνουν οι εκλογές τώρα μέχρι τον Αύγουστο, εγώ πιστεύω ότι μετά είναι θέμα λίγων εβδομάδων. Πάντως αυτό το οικοδόμημα χωρίς λαό, χωρίς στήριξη από πουθενά λαϊκή, δεν μπορεί να πάει πιο πέρα. Δεν μπορεί να παραμένει μια κυβέρνηση με τόσο ισχνή στήριξη από την κοινωνία. Και ήδη τους θαυμάζω που κράτησαν 3 χρόνια. Τους θαυμάζω. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι. Δουλεύει εδώ κανονικά. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι που έκατσαν 3 χρόνια και τους ανέχθηκε η κοινωνία. Και λένε, μα η κοινωνία δεν αντιδρά, δεν επαναστατεί η κοινωνία. Μα πού να επαναστατήσει η κοινωνία, πού να βασιστεί. Στον κύριο Τσίπρα. Δεν ακούτε εσείς. Ναι. Στον κύριο Τσίπρα βγήκε ψεύτης. Οι Καραμαλίδες, εκείνοι ήταν που ήταν. Εκείνοι που ήταν, σηκώθηκαν και φύγανε. Και δεν μιλάνε έκτοτε. Πού να βασιστεί ο λαός για να βγει στους δρόμους. Οι κουκουέδες είναι παλαιομερολογίτες. Είναι το παλιό ημερολόγιο, το οποίο συμπαθώ σαν θρησκεία, αλλά στην πολιτική είναι η γελιοποίηση. Δίνουν σε όλους μεγάλους μισθούς επειδή δεν θα έρθουν ποτέ. Ο καθένας άμα ξέρει ότι δεν θα έρθει ποτέ του, θα είναι και βλάκας να μην υπόσχεται πολλά. Επομένως, δεν έχει κάπου να ακουμπήσει η κοινωνία. Και παλιότερα που βγαίνε στους δρόμους η κοινωνία, να εξηγηθούμε λίγο, να είμαστε ειλικρινείς, και όταν έβγαινε στους δρόμους η κοινωνία, δεν έβγαινε απόλυτα με ιδανικά. Ήταν ο Αντρέας που τους έλεγε θα σας βάλω και στη δουλειά. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπήρχε η ωφέλεια. Δεν ήταν ποτέ αγαθή η πρόθεση της κοινωνίας. Εγώ την κοινωνία δεν τη χαϊδεύω. Δεν τη χαϊδεύω την κοινωνία. Αυτό που λέμε να βγει η κοινωνία στο δρόμο. Εδώ αρκεί να σας πω το Γεώργιο Παπανδρέου, η ελληνική κοινωνία, όταν έγινε η Χούντα, ενώ θα έπαιρνε 70% στις εκλογές η Ένωση Κέντρου, όταν είπε η Χούντα μετά τις 7 η ώρα όποιος βγαίνει έξω θα του φεκίζεται, δεν βγήκε κανείς έξω. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, να λέμε την αλήθεια.
Και ήμουν ένα μικρό παιδάκι που βρέθηκα στο Παναθηναϊκό στάδιο και μπήκε ο Παταγός με τον Παπαδόπουλο και μια γριά λέει, πού ξέραμε ότι έχει τέτοια μυαλά η Ελλάδα, θα σας είχαμε από πάντα. Λέω, Παναγία μου αυτή η γιαγιά, από πού φέραμε τη γιαγιά, μόνο από τη βαθιά μάνη μπορούσε να έρθει αυτή η γιαγιά. Επομένως, ο ελληνικός λαός δεν μας έχει μάθει να αντιδρά. Στην ανακοίνωσή τους οι κύριοι της ΕΡΤ, όχι οι εργαζόμενοι, είπανε ότι δουλεύω για κάποιο ιδιωτικό κανάλι για να κλείσω το δημόσιο. Εγώ ζητούσα πλουραλισμό, η Ένωση Κεντρών να καλείται όπως καλείται το ποτάμι, τα άλλα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ, αναλογικά να καλούμεθα, να εκπροσωπούμεθα. Και αυτοί, επειδή δεν μπορούσαν να απαντήσουν επ' αυτού που ζητούσα, αυτοί βλέπανε ότι δουλεύω, λέει, για ιδιωτικά κανάλια να κλείσω τα κρατικά. Μα το κρατικό κανάλι θα το κλείσει τι? Το να είναι υπηρέτης της κυβέρνησης. Αυτό θα το κλείσει το κρατικό κανάλι, όχι ο Λεβέντης. Και την προηγούμενη άλλωστε φορά, ποιος έκλεισε την ΕΡΤ? Ο Μητσοτάκης, όχι εγώ. Και μου λένε, έριξε μαύρο ο Μητσοτάκης. Εντάξει, ο Σαμαράς. Έριξε, οι ίδιοι είναι αυτοί οι δύο. Λοιπόν. Έριξε μαύρο, λένε, ο Σαμαράς, λοιπόν. Και με πήρε ένας δήμαρχος από την Αιτωλοκαρνανία και μου λέει, έπρεπε να απαντήσεις, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Ότι κι εσείς, όταν γίνανε τώρα τα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, δείχνατε ποδόσφαιρο και μαύρο, κύριοι της ΕΡΤ του ΣΥΡΙΖΑ. Ντροπή τους. Δείχνανε ποδόσφαιρο και βλακίες και μαύρα και όχι τα συλλαλητήρια που καιγόταν η Ελλάδα. Αυτή είναι η δημοκρατία του κυρίου Τσίπρα. Και αν πιστεύει ότι θα πάρει ψήφους, θα βρει μπροστά του όλη την κοινωνία. Και προειδοποιώ αυτή τη στιγμή τον Αλέξη. Δεν θα είναι μπροστά σου, Αλέξη, ούτε η Φόφη, ούτε ο Κυριάκος. Μπροστά σου θα είναι ο φόβος του Βασίλη Λεβέντη και η Ένωση Κεντρών. Έχω ζητήσει να μπει εισαγγελέα σε όλες τις προμήθειες, διακληρώσεως από το Σώμα των Εισαγγελέων Εφετών. Θα είχαμε γλιτώσει από τους Χατζόπουλους, από όλους. Στις μεγάλου ύψους προμήθειες και συμβάσεις του Δημοσίου να παρίστανται εισαγγελικός λειτουργός. Γιατί το κάνω? Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν κυβερνώντες που να τους εμπιστευόμεθα. Θέλω να υπάρχουν κυβερνώντες ελεγχόμενοι. Γιατί αποδείχθηκε ότι όλοι ήταν ανάξιοι της εμπιστοσύνης μας. Για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος ζητάω τον εισαγγελέα και δεν τον ζητάω μετά να κλείνει φυλακή εκ των υστέρων. Τον ζητώ εκ των προτέρων και να γλιτώσουμε από τους κλέφτες. Σιωπούν όμως. Φοβούνται ότι θα τους μειώσω την εξουσία. Θέλουν την εξουσία. Και τι να κάνουν την εξουσία αφού τώρα θα στείνονται ειδικά δικαστήρια. Εγώ είπα του Τσίπρα, αμφιβάλλεις ότι αν πας σε ειδικό δικαστήριο το Σαμαρά είναι και για σένα οι κάλπες έτοιμες? Αμφιβάλλεις, κύριε Τσίπρα, ότι για σένα οι κάλπες είναι έτοιμες? Γιατί μην μου πείτε ότι τις κάλπες τις στείνουν με στοιχεία. Αυτή με κομματικό φανατισμό. Πήγαν οι δεξιοί και οι άλλοι του ΠΑΣΟΚ, όχι. Η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ναι. Ψάξανε αν έκλεψε ο Α και ο Β, σαν πρόβατα, κομματικά. Δεν υπάρχει έρευνα. Ο βουλευτής ψήφισε
πειθαρχώντας στο κόμματός του την απόφαση. Τους είπα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ότι αυτό που χωρίζει την Ένωση Κεντρών από το ΠΑΣΟΚ είναι η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική ήταν το κύριο άρθρο του Ανδρέα Παπανδρέου της 3ης Σεπτέμβρη. Όταν ήρθε στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ βρήκε τις χρυσές καράκλες των Καραμαλίδων και σου λέει γιατί να τις παραχωρήσω. Και τις κράτησε και πρόδωσε το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου την απλή αναλογική. Και τώρα τα λείψανα του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα λείψανα μείνανε τώρα, μην νομίζετε, οστεοφυλάκιο είναι το ΠΑΣΟΚ. Υπερασπίζονται τον πόνους. Ναι, άντε λέει 50 ή 40, 30 για να έχουμε κυβερνησιμότητα. Τώρα λένε το να κλέβουν έδρες, το λένε κυβερνησιμότητα. Και είπε και ο Μητσοτάκης στην ομιλία του, στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εννοώ, λέει πρέπει να κάνουμε ένα εκλογικό σύστημα μεταξύ αναλογικότητας και κυβερνησιμότητας. Αναλογικότητα είναι προς την απλή αναλογική, κυβερνησιμότητα είναι προς την ενισχυμένη. Καταλαβαίνετε ο μοναχοφάος Μητσοτάκης πόσο θα ευνοήσει την αναλογικότητα. Και οι δυο του μασέλες θα πάνε στην κυβερνησιμότητα. Και το ΠΑΣΟΚ λέει δεν θα πάμε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον. Μα το χειροκρότημα που έριξε η αίθουσα στο Μητσοτάκη είναι δηλωτικό της συμφωνίας που έχουν ήδη κάνει. Είναι η κουτάλα. Το ιδανικό είναι η κουτάλα. Η κουτάλα είναι, ξέρετε, μεγάλο ιδανικό. Την έχουν ως σήμα τα μαγειρία και τα εστιατόρια. Στην πολιτική η κουτάλα είναι σήμα όλων των κομμάτων, δυστυχώς. Τα δύο παιδιά μας οι στρατιωτικοί, κυρίες και κύριοι, συνελήφθησαν. Οι άλλοι είχαν 7, εμείς στέλναμε 2. Και είπα ότι πρέπει να ξυλωθεί η ηγεσία του στρατού, του Εύρου και η ηγεσία του ΓΕΣ, του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Στεφανής. Διότι Στεφανής, Καραστεφανής, Καραστεφανής είναι δημοσιογράφος, δεν φταίει τίποτα. Λοιπόν, διότι είχαν τα παιδιά 2 απέναντι σε 7 και πήγαν στη φωλιά του Λύκου. Τώρα το κάνανε 7. Τώρα, τι να το κάνω τώρα που τα παιδιά λιώνουν στο Ερντογάν το κελί. Και αρχίσανε τις βλακίες. Αρχίσανε μια-δυο μέρες συνήθεια φαινόμενα. Τι συνήθι φαινόμενα. Το θύραμα. Το έχει ο Ερντογάν το θύραμα. Θα ζητήσει σίγουρα πολύ σπουδαία ανταλλάγματα. Δεν ξύλωσαν κανέναν ακόμη. Όπως και η επιθεώρηση εμπορικών πλοίων κάτω που χύσανε τα πετρέλαια κάτω ο Κουρουμπλής. Χύσανε τα πετρέλαια. Λέει θα είχα πει να ξυλωθεί η επιθεώρηση, εκείνο το τμήμα που υπογράφει τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας. Σιγά μην ξυλώθηκαν. Σιγά μην ξυλώθηκαν. Η διαφθορά συνεχίζεται και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα το επιτρέψει η Ένωση Κεντρών. Όλο λόγια, λόγια, λόγια. Ζητάμε από τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για να δούμε την αμυντική ικανότητα της χώρας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μου απαντά ότι δεν είναι δική μου. Έχει βάσει, λέει, της τελευταίας τροποποίησης του συντάγματος. Έχει πάει το προνόμιο αυτό στον Πρωθυπουργό. Λέω κι αν τρελαθεί ο Πρωθυπουργός και αφήσει τις ένοπλες δυνάμεις ανεξόπλιστες και γίνει θερμό επεισόδιο, τι θα κάνεις εσύ κύριε Παυλόπουλε. Και επί 1,5 χρόνο μου αρνούνται σύσκεψη για να δούμε πώς θα απαντήσουμε σε θερμό επεισόδιο. Και προφανώς τι πρόγραμμα έχουν να υποχωρούν. Δηλαδή η ειρήνη να διαφυλάσσεται με υποχωρήσεις της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι περήφανη χώρα. Δεν είναι χώρα εχμαλώτων ή ομήρων.
Θέλω να πω και για το όνομα των Σκοπίων. Το όνομα των Σκοπίων είναι κάτι που κρύβει τη μεγάλη τορπίλη και ορολογιακή βόμβα εναντίον του ελληνισμού. Αν τους το δώσουμε, υπό το πρόσχημα ότι ρίχνουν 5 αγάλματα και αλλάζουν το όνομα σε 5 γήπεδα, αυτοί μετά, από λίγους μήνες, θα αρχίσουν τις διεκδικήσεις. Πιέζουν πολύ οι Αμερικανοί. Ο Αμερικανός πρέσβης είναι πιεστικός. Ήρθε και στο γραφείο μου με σκοπό να με πείσει, να αλλάξω στάση και να πάω κι εγώ υπέρ του να δώσουμε σύνθετη ονομασία στα Σκόπια. Τη Μακεδονία δηλαδή να δώσουμε. Επειδή διαβλέπω ότι θα έχουμε νέα ιστορία σαν τις συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, νέα προδοσία, λέω δημοσίως, μην τολμήσει καμία κυβέρνηση να κάνει αυτό το έγκλημα. Μην το αποτολμήσει. Η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδος. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Και του είπα του πρέσβη, του είπα του Αμερικανού πρέσβη, είστε αχάριστοι. Πάντα σε όλους τους πολέμους ήμασταν παρόντες. Πάντα αυτό που λέμε ελεύθερος κόσμος το υπηρετήσαμε σχεδόν σαν ηλίθιοι Έλληνες. Τάσεστε με το μέρος των Σλάβων. Γιατί δεν τους λέτε να αλλάξουν όνομα και να παράσχουμε κάθε βοήθεια. Και μου απάντησε, μα το 2008 ο Καραμαλής με την Τώρα πήγανε με πρόταση Μακεδονία Παύλα Σκόπια και οι άλλοι το θεωρούν δεδομένο τώρα. Τι είναι αυτό τώρα? Οι προτάσεις μιας κυβέρνησης που δεν έφτασαν σε σημείο συμφωνίας αποτελούν δέσμευση από πότε? Είναι ξεκάθαρο. Προσέξτε, εγώ φοβάμαι και την ψήφο ακόμη και του ΚΚΕ, θα ψηφίσει ναι. Και του ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίσουν όλοι οι νέοι στο να δώσουμε το όνομα. ΣΥΡΙΖΑ με τα ταμπούνια, ναι. Και Νέα Δημοκρατία, αφού λένε η γραμμή Βουκουρεστίου, Μακεδονία, Παύλα, Σκόπια. Προειδοποιώ όμως ότι αυτή η υπόθεση θα έχει το ανάθεμα της ιστορίας. Να το προσέξουν, αυτή η υπόθεση θα έχει το ανάθεμα της ιστορίας. Και αν μια ένωση κεντρών με λίγους βουλευτές σήμερα δεν μπορεί να ακυρώσει αυτή την απόφαση, μια μεγαλύτερη θα την ακυρώσει εις το άμεσο μέλλον. Τσάμπα υπογραφή σου κύριε Τσίπρα, ό,τι κι αν κάνεις. Η Μακεδονία δεν παραδίδεται. Έχει χυθεί αίμα. Οι ξένοι αυτή τη στιγμή μας πιέζουν. Στην πολιτική όμως ισχύει το εξής. Ή μπορείς να αντισταθείς και να πείσεις ή πας σπίτι σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να έχουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Αφού δηλώνει ανίκανος να τους μεταπείσει. Ας έρθει ένας πιο ικανός. Τον παντρευτήκαμε τον κύριο Τσίπρα. Δεν το καταλαβαίνω. Περιμέναμε δηλαδή την αριστερά να έρθει να βάλει την υπογραφή της. Αυτό περιμέναμε. Βασίζεται πολύ ο Κυριάκος στις δημοσκοπήσεις. Και όπου πηγαίνει λέει τι θα κάνει άμα γίνει πρωθυπουργός. Τι θα κάνει άμα γίνει πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός μπορεί να γίνει, αλλά να γίνει για λίγους μήνες. Και θα καταρρεύσει. Γιατί ούτε τους φόρους μπορεί να κόψει, ούτε επενδυτές να φέρει. Ήταν η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και δεν φέρανε ούτε μία επένδυση. Η επένδυση για να έρθει θέλει εμπιστοσύνη του πολιτικού κόσμου και θέλει ομαλό πολιτικό βίο για να έρθουν
επενδύσεις. Επομένως, ποιος θα έρθει με κυβερνήσεις του 153 και του 152 να φέρει τα λεφτά του? Ούτε ένας. Ο λόγος που 8 χρόνια δεν έφερε κανείς τα λεφτά του παρά μόνο κάτι απατεώνες και μπατσαξίδες, ποιος νομίζει ότι είναι ο λόγος? Ότι ένας σοβαρός άνθρωπος που έχει ιδρώσει για αυτά τα λεφτά δεν τα φέρνει σε τέτοιο ανασφαλές κλίμα όπως είναι η Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Επομένως ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολύ επικίνδυνος. Διότι μαζεύει κάτι άκρος φιλελεύθερους δεξιούς εκεί και νομίζει ότι δημιουργεί ομάδα εξουσίας. Δεν δημιουργεί ομάδα εξουσίας. Δημιουργεί σκυλολόι που θέλει να λιμανθεί την εξουσία. Αυτό κάνει. Ένας που έχει απόψεις, αν είχε ο Μητσοτάκης, δεν θα τον πείραζε να κάνει μια κυβέρνηση και με την Ένωση Κεντρών και με άλλους να ελέγχεται. Αυτός γιατί ζητάει αυτοδυναμία? Γιατί βάζει τους δημοσκόπους να λένε όλο για πεντακομματική κυβέρνηση, νομίζοντας ότι θα πετάξει την Ένωση Κεντρών απ' έξω? Γιατί ονειρεύεται τη μοναχοφαγία. Να προσέξει όμως, γιατί τη νύχτα των εκλογών δεν θα σηκώνω το τηλέφωνο στον κύριο Μητσοτάκη. Και να προσέξει μήπως δεν του φτάνει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή οι ψήφοι της γεννηματά, οι έδρες δεν του φτάνουν. Και τότε ξέρετε τι θα ζητήσω εγώ για να σηκώσω το τηλέφωνο? Να γίνει κυβέρνηση αλλά χωρίς πρωθυπουργό το γιο του προδότη και αποστάτη Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Χωρίς αυτόν. Χωρίς αυτόν αν θέλει. Τελεία και παύλα. Θέση στην πολιτική ζωή. Δεν έχουν οικογένειες που έκαναν συμφορές για τη χώρα. Τι συμφορές έκανε η οικογένεια Μητσοτάκη? Ανέτρεψε μια κυβέρνηση του 54%. Δημιουργήθηκε η Χούντα των Συνταγματαρχών. Η προδοσία της Κύπρου. Μια συγγνώμη δεν ζήτησαν οι άνθρωποι. Έκαναν ζημιά στην Ελλάδα και μια συγγνώμη δεν ζήτησαν. Και τώρα έχουν το θράσος και ξαναθέλουν την κυβέρνηση. Δεν θα σε αφήσω Κυριάκο, αν ζω. Δεν θα σε αφήσω. Και στις δημοσκοπήσεις. Πόση ώρα έχουμε ακόμη, κύριε? Πόσο? 10. Στις δημοσκοπήσεις. Γιατί μας δίνει και ένα χρόνο η ΕΡΤ ακριβώς. Και δεν θέλω εστώ. Αν ήμουν ο Τσίπρας θα μιλούσα 2 μέρες. Έτσι είναι. Τόσο δημοκράτες είναι. Λοιπόν, στις δημοσκοπήσεις. Μια του κλέφτη, 2 του κλέφτη, τα βγάζουν τα νούμερα όπως θέλουν. Πάντα ένα 35 με 40 είναι αναποφάσιστη. Και ένα κεντρών 1,5 με 2. Τους λέω λοιπόν, η Φόφη 10-12, ανεβαίνει η Φόφη. Όλο καινούργια άτομα στο ΠΑΣΟΚ. Γερνάνε οι παλιοί και είναι καινούργοι. Βάζουνε πούδρα και γίνονται νέοι. Λοιπόν, και η Ένωση Κεντρών απ' έξω. Να προσέξουν γιατί θα χάσουν τη δουλειά τους οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Και μόνη η Μακεδονία θα δώσει 5 με 7% μόνη της. Χωρίς εδώ ούτε ένας να ψηφίσει στην Ένωση Κεντρών. Μου τηλεφώνησαν εχθές. Και μου είπαν, ψάχναμε για έναν άντρα να πάει μέσα στην κόλαση να τους ξεβρακώσει. Από την ώρα που ο άντρας αυτός λέγεται Βασίλης Λεβέντης, η Μακεδονία δεν θα πετάξει την ψήφο της από εδώ και από εκεί. Μη στενοχωριέσαι, μου λένε, αγόρι μου. Ήρεμος και ούτε να τρέχεις. Εδώ πάνω τους ετοιμάζουμε να ζεματιστούν όλοι μαζί. Την πρώτη βράση τους ετοιμάζουμε.
Τη δεύτερη θα την κάνουν μόνοι τους. Η Ένωση Κεντρών μπόρεσε μετά 40 ετών αγώνες να μπει στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μπούμε και μερικοί υποψήφοι δικοί μου δεν το πιστεύανε κι αυτοί και μπαίνανε έτσι απλά για να γεμίσουν τα ψηφοδέλτια. Δεν πιστεύανε ότι αυτό το κόμμα ήταν έτοιμο να μπει μέσα. Το ενδιαφέρον όλων άρχισε όταν μπήκαμε μέσα. Ακόμη και των δικών μας. Να λέμε και την αλήθεια. Να λέμε και την αλήθεια. Ποιοι άλλοι πέτυχαν να μπουν στη Βουλή προσπάθειες έτσι που ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο? Μόνο ο Τσοβόλας, που όμως ήταν υπουργός επί 15 χρόνια του Ανδρέα, ο Σαμαράς που επίσης ήταν υπουργός του Καραμαλή, διαφόρων δεν ήταν ο Σαμαράς. Ο Αβραμόπουλος αποτόλμησε αλλά έκανε όπισθεν ολοταχώς, δεν κατέβηκε. Η Ντόρα κατέβηκε, δεν μπήκε μέσα. Και όλη μια φορά κι αυτή. Εδώ όμως είναι η Επανάσταση. Η Ένωση Κεντρών δεν είναι της μιας φοράς. Η Ένωση Κεντρών είναι για πάντα μέσα. Θα πάθουν λαχτάρα όλοι. Και αρχηγός της Ένωσης Κεντρών δεν είναι τέος υπουργός. Δεν αντλώ καταγωγή από πουθενά. Τη δύναμή μου, τη δύναμή μου την εκμεύω από την προσωπική μου σχέση με έναν πολίτη. Με κοιτάζουν στα μάτια και με πιάνουν σαν δικό τους άνθρωπο. Ακόμη και μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αποχωρώντας, μου πιάσαν το χέρι άνθρωποι με τόση αγάπη που δεν πίστευα ότι εγινόταν αυτό μέσα εκεί. Γιατί ποιος αμφιβάλλει ότι όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι προδομένοι? Ποιος αμφιβάλλει, κυρίες και κύριοι? Στρέφομαι λοιπόν προς εσάς όλους και λέω, μέχρι τώρα ζητούσα 3, 4, 5 να μπούμε μέσα. Και τώρα, επειδή είμαι μετριόφρον, ζητώ το μέσα, να μπούμε μέσα. Ποια όμως είναι η υποχρέωση του λαού? Με το μέσα θα έχουμε έναν άνθρωπο να φωνάζει. Αν θέλουμε αποτέλεσμα, να τρίξουμε τα δόντια. Αν θέλουμε να τους λυγίσουμε, να σπάσουν τον κορμό τους, μόνο η Ένωση Κεντρών υπάρχει. Και όσοι κάποιοι λίγοι έσπευσαν να με κατηγορούν και να κάνουν ότι έβαλα το γιο μου βουλευτή, οικογενειοκρατία, τους λέω και τους απαντάω. Στα 40 χρόνια δεν πήρα ούτε μία δραχμή από το δημόσιο. Έκατσα ολομόναχος σαν καλόγερος και έδωσα τον αγώνα για το κέντρο. Και το γιο μου δεν τον έβαλα για να με διαδεχθεί. Τον έβαλα γιατί ήθελα να είναι δίπλα μου και είμαι σίγουρος ότι το εγκρίνετε όλοι. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι αγαπώ και τα απλά μέλη, τα πολύ απλά μέλη, τους φίλους, αυτούς που συναντάω στον δρόμο. Τους αγαπώ το ίδιο όλους, το ίδιο και με το γιο μου, όλους. Αγαπώ όλους όσους συμβάλλουν σε αυτή την επανάσταση, σε αυτή την αναγέννηση. Με πλησιάζουν πολιτικοί άλλων κομμάτων, ακόμη και μέσα στο ΠΑΣΟΚ δύο μου βάλανε τις κάρτες, τις έχω εδώ, για να πολιτευτούν μαζί μου. Ήταν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και θέλουν να πολιτευτούν μαζί μου. Καταλαβαίνετε τι κόμμα είναι εκεί μέσα. Εγώ δηλώνω
σε αυτή την επανάσταση που κάνουμε για να φτιαχτεί η χώρα και να σπάσουμε τη σαπίλα, την κόλαση στην οποία μας έχουν οδηγήσει τώρα. Επί δεκαετίες έχουν θέσει κυρίως οι απλοί άνθρωποι. Μπορεί όσοι είναι μορφωμένοι, όσοι είναι επώνυμοι να με πλησιάζουν. Εμένα όμως το κεφάλαιό μου, ο πλούτος μου, είναι ο φτωχός άνθρωπος. Σ' αυτόν θα απολογηθώ αν πετύχω ή όχι. Σ' αυτόν αποδίδω λόγο. Απ' αυτόν αντλώ τη δύναμη. Και ρωτούν κάποιοι πώς άντεξα 40 χρόνια. Μα δεν υπάρχει πιο μεγάλο κεφάλαιο από την αγάπη ενός απλού πολίτη. Δεν υπάρχει, δεν το αντιλαμβάνονται. Οι άλλοι είχαν τη δύναμη των παρασκηνίων, των χρημάτων, των ταβατζίδων, των καναλιών, των. Μα τι να την κάνω αυτή τη δύναμη, είναι εφήμερη, σήμερα την έχεις, αύριο δεν την έχεις. Ενώ την αγάπη του λαού την έχεις και δεν φεύγει ποτέ αν είσαι τίμιος και συνεπής με όσα εξαγγέλεις. Όλους εσάς και χιλιάδες άλλων ευλόγως απολυπωμένων από τη σημερινή συγκέντρωση. Δεν σας γνώριζα πριν κάποιο διάστημα. Μας συνέδεσαν οι αγώνες. Τώρα θα ήρθε η ώρα να μας συνδέσουν οι νίκες. Και σας υπόσχομαι ότι οι νίκες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι φαντάζεστε. Οι νίκες θα είναι πολύ μεγάλες. Θα τους αναγκάσω και στη δεξιά και στο Πασόκ να προσκυνήσουν το λαό, όχι εμένα. Το λαό. Το λαό. Και όταν τη νύχτα των εκλογών καλέσουν για διαπραγματεύσεις, πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα έχουν το λεβέντι μπροστά τους. Θα έχουν την ίδια την κοινωνία που πρόδωσαν και οι δύο. Και το δημόσιο υπάλληλο πρόδωσαν, κατεδίωξαν. Τον ιδιωτικό υπάλληλο τον άφησαν στην πυρά. Τους συνταξιούχους τους ταπείνωσαν. Τις γιαγιάδες μας στα χωριά τις εξεφτέλησαν. Και του κέντρου και της υπαίθρου του στρατιωτικούς τις εξεφτέλησαν. Ξεκινάμε από το μηδέν μια νέα Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Από τα Σόδομα και τα Γόμορα του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Ξεκινάμε μια νέα Ελλάδα. Απορρίπτουμε το σύνολο του παρελθόντος. Δεν έχουν τίποτε αξιόλογο να αντιγράψουμε. Μέρα με μέρα θα γκρεμίζουμε τη σαπίλα τους. Και μέρα με μέρα θα χτίζουμε τη νέα Ελλάδα που είναι αληθινά αυτή που ονειρευόμαστε. Και μια τελευταία αναφορά πριν κλείσω. Για τη Μακεδονία. Μια τελευταία αναφορά. Λένε, έλα μωρέ, μόνο ο Λεβέντης αντιδρά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στους 10 Έλληνες και οι 10 αντιδρούν. Και προχθές με έπιασε ένας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει, γιατί είσαι τόσο πολύ υπέρ της Μακεδονίας. Του λέει, εσύ που βγαίνεις στους δρόμους, σου λένε, δώστε το. Λέει, ομολογουμένος όχι. Λέω, άρα τι πάτε να κάνετε, αντίθετα με τη θέληση. Δεν υπάρχει, λέει, και του λέω, και το σπίτι σας. Υπάρχει και σπίτι να πάει ένας πολιτικός άμα δεν μπορεί να πετύχει. Προειδοποιώ λοιπόν δια δεύτερη φορά σε αυτή την ομιλία ότι και να περάσουν το όνομα Μακεδονία εις τα Σκόπια, το περνούν τώρα που η Ένωση Κεντρών είναι μικρή. Μετά τις εκλογές μια μεγαλύτερη Ένωση Κεντρών θα ακυρώσει αυτή την απόφαση. Την τροπή και το ανάθεμα της ιστορίας δεν θα το επιτρέψουμε. Και στρέφομαι και στην Αμερικανική Πρεσβεία για να τους πω. Εις όλη μου τη ζωή πίστευα στον ελεύθερο κόσμο. Αλλά πίστευα ότι ο κόσμος αυτός είναι και δίκαιος. Έχει και αρχές. Έχει, πιστεύω.
Αν είναι καιροσκόποι και συμφεροντολόγοι, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.